Απλά έσωσε την αρχαία Αθήνα, αλλά την έκανε και μεγάλη δύναμη. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν κόκκινα δάνεια μη εξυπηρετούμενα. Δηλαδή δεν πρόκειται να τα πάρει. Πα και του βάζει ανθρώπου φυλακή, του παίρνει στην πρώτη του κατοικία. Τρίτο, υπάρχει το ζήτημα του ορίου τη φτώχεια, περίπου 11.000 ευρώ με βάση τα για την οικογένεια κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν. Αν θέλεις να επανεκκινήσεις την οικονομία, να τους κάνεις ενεργούς δηλαδή οικονομικά, θα πρέπει να πάρεις μέτρα. Τι μέτρα θα είναι αυτά να πάρεις, αυτοί που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και υπό άλλες συνθήκες έχουν πάρει δάνεια, να υπάρχει κομμάτι διαγραφής του δανείου. Τι προστατεύονται, και, και παραπέρα ρυθμίσεις. Αν θέλεις να το κάνεις αυτό και τους μικρομεσαίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πω. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπουν μέσα στη διαδικασία αυτή, πρέπει να παγώσεις χρέη και να τα επαναρρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή δεν πληρώνονται. Κύριε Οικονόμου, αυτή τη στιγμή δεν πληρώνονται. Πάρτε υπόψη σας ότι δεν πληρώνονται αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν πληρώνονται. Λέμε ποιος θα τα πληρώσει στη στιγμή που δεν πληρώνονται. Τρίτο ζήτημα. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας οργανισμός διαχείρισης των κόκκινων δανείων, ώστε να μην υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα τρέμει το τραπεζικό σύστημα. Τέταρτο, σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε στην πρωτοπορία. Είμαστε η χώρα που δανείστηκε για να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες, ενώ για παράδειγμα στην Ισπανία δανείστηκαν οι τράπεζες. Σωστό, δηλαδή υπάρχει διαδικασία. Η επιστροφή, δηλαδή η επαναιδιωτικοποίηση των τραπεζών, είναι μόλις το 1/5 των χρημάτων που πήραν. Γι' αυτό το ζήτημα συζητάμε. Και συζητάμε ποιο είναι το βασικό μας θέμα. Θα σώσουμε την κοινωνία ή τους τραπεζίτες. Για να σώσουμε τους τραπεζίτες. Υπάρχουν χρήματα το ένα κατά πάσο. Συγχωρείτε. Από αυτού που από ό,τι φαίνεται το ζήτημα των τραπεζών και των χρημάτων είναι το κεντρικό στη διαπραγμάτευση. Αν και επειδή μπήκατε σε μια διαδικασία εσείς ως χώρος συγκρότησης αυτού του τρίτου πόλου, ανακοινώσετε χτες και τα ονόματα, αν έχετε συγκεκριμένη πρόταση. Κοιτάξτε, επειδή γιατί τώρα... βλέπω, λέτε διαπραγμάτευση και το χρέος. Κατάλαβα.